Καθ' όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης νιώθεις ότι ο δάσκαλος θα εμφανιστεί από κάπου. Μάθαμε από αυτόν τι θα πει άνθρωπος. Και αυτή τη φορά βρήκα το δάσκαλο περιτριγυρισμένο από δεκάδες παιδιά. Βλέπω το Λεωνίδα που δάκρυσε. Πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Χρόνη, μέλος της χοροδίας και γνωστότατος δικηγόρος. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την κυρία Μίρια Μαρίνου, καθηγήτρια του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Φουντά, φιλόλογο και καθηγητή μουσικής. Και τελευταίο τον κύριο Στέφανο Σμπουδάτο, τον συγγραφέα του βιβλίου αυτού. Σεβαστοί πατέρες, κύριοι καθηγητές, εκλεκτοί συνάδελφοι, φιλόμουσοι και φιλακόλουθοι ομίγυροι. Όταν ο Στέφανος μου εκμυστηρεύθηκε την πρόθεσή του να γράψει κάτι σχετικά με την εμπειρία του από την προσέγγιση, τη γνωριμία και την συνεργασία του με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο και την ελληνική βυζαντινή χοροδία, ζητώντας και την άποψή μου, φυσικά και τον παρότρινα, έχοντας κατά νου πριν και πάνω απ' όλα ότι είχε ήδη περάσει πολύς καιρός από τις εκδημίας του, χωρίς να έχουν γίνει και γραφεί όσα οφείλονταν να έχουν γίνει αντάξια της τεράστιας προσφοράς του. Και ομολογώ ότι ανέμενα την έκφραση της ευγνωμοσύνης του με μια εξιστόρηση, ένα απλό κείμενο πεζό αναμνήσεων, πλαισιωμένο ίσως από κάποια φωτογραφικά και άλλα τεκμήρια. Τελικά όμως, και χωρίς υπερβολή, προέκυψε μια μικρή ποιητική συλλογή. Και αναφέρομαι στους εκπληκτικούς στίχους του που παρεμβάλλονται μεταξύ των παραγράφων κεφαλαίων του παρουσιαζόμενου σήμερα απονήματός του. Στίχοι που αποπνέουν βέβαια ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες προς τον δάσκαλό του, που η μαθητεία δίπλα του έμελε να σημαδεύσει ανεξίτηλα και την μετέπειτα ζωή και πορεία του, καλλιτεχνική και όχι μόνο. Είναι άραγε εύκολο να προκύψει κάποιος ποιητής, καλή ώρα, αρκεί μια προδιάθεση, χρειάζεται ίσως κάποιο δυνατό σοκ, μήπως μια ονειρική εμπειρία. Πώς έγινε στα αλήθεια ποιητής, χωρίς εισαγωγικά βέβαια, ο Στέφανος, συμμέτοχος όν και εγώ κάποιον εκ των αναμνήσεών του, καταλήγω ανεπιφύλακτα στο συμπέρασμα ότι σε μια σειρά πράγματι ονειρικών και πρωτόγνωρων εμπειριών θα πρέπει να αποδώσουμε την περίπτωσή του. Αρκεί απλά να φανταστεί κανείς τα συναισθήματα που λογικά πλημμυρίζουν την ψυχή ενός νέου παιδιού και κολαπτώμενου ιεροψάλτη, ενώ ψάλλει τον ακάθιστο ύμνο μέσα στην Κωνσταντινούπολη ή όταν το χειροκροτεί όρθιο το κοινό του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης. Εν τέλει, νομίζω ότι ο Στέφανος έκανε μια αρχή. Οφείλουν και άλλοι όσοι συνεργάστηκαν ή ωφελήθηκαν οπωσδήποτε από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο να καταθέσουν με τον τρόπο τους τις μαρτυρίες τους. Και δεν είναι απαραίτητο να γίνουν όλοι ποιητές. Στέφανε, καλό τάξιδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Αντίστοιχα, και εγώ είχα μία συζήτηση τηλεφωνική 2-3 ώρες με τον Στέφανο πέρσι. Και μοιραστήκαμε πολλά από αυτά που είναι για μας
ο δάσκαλός μας. Έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια, 18 Μάη του 2014, ανακάλυψα ότι δεν είναι ο δάσκαλός μου μόνο. Γιατί μέχρι τότε έλεγα ο δάσκαλός μου και εννοούσα η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο μέντορας, ο δάσκαλος, ο οραματιστής, αυτός που με καθοδηγούσε σε σωστά βήματα, που με μάζεψε από δυσκολίες, γιατί 19 χρονών παιδάκι πήγα κοντά του και χρειάστηκα πολύ τη βοήθειά του. Και ξέρετε, τα παιδιά, τους γονείς δεν τους ακούν όσο μπορούν να ακούσουν τον ξένο. Και ο δάσκαλός μου δεν ήταν ποτέ ξένος. Μοιραστήκαμε πολλά στο τηλέφωνο με τον Στέφανο και όταν μου είπε, γράφω, ξέρεις, μου λέει, γράφω ένα βιβλίο, θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Ναι, Στέφανε, του λέω, να το κάνεις, γιατί εγώ δεν έχω βρει τα λόγια να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχω καταφέρει να γράψω τίποτα. Δημοσιεύω έτσι κι εγώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδημοσιεύω, δεν γράφω κάτι, γιατί δεν μου φτάνουν οι λέξεις. Δεν είμαι τόσο καλή στο λόγο και χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκε τα λόγια ο Στέφανος και τα έγραψε. Μου λέει, θέλω να περιλάβω μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν το δάσκαλο. Άκουσα κάτι κάπου. Είπαμε πολλά. Κράτησε 2 πράγματα και μου ζήτησε να αναφερθώ σε αυτά σήμερα, αλλά δεν θα το κάνω ακόμα. Γιατί αυτό που θέλω να κάνω δεν είναι γραμμένο στο βιβλίο. Όταν σου λένε θα μιλήσεις όμως στην παρουσίαση, λες τι θα πω. Αρκετές μέρες τώρα, ψάχνοντας τι θα πω, κατέληξα στο ότι τελικά εγώ πρέπει να πω για τη μέρα που γνώρισα το δάσκαλό μου. Γιατί ήταν η κομβική εκείνη η μέρα που αφενός μεν θα ξεκινούσα κι εγώ το ταξίδι της μάθησης στην βυζαντινή μουσική, που όλοι οι μαθητές μου, ξέρετε, είμαι από τα ευλογημένα παιδιά των μουσικών σχολείων που μάθαμε βυζαντινή, αλλά δεν μάθαμε βυζαντινή. Πήραμε λίγο χρώμα και μυρωδιά, άρωμα. Και εμείς όλοι, όταν τελειώσαμε το σχολείο, όλη η τάξη μου, θέλαμε να πάμε να πάρουμε το δίπλωμα της βυζαντινής. Δεν ξέραμε τι θα πει δίπλωμα βυζαντινής και πού αναφέρεται. Το δάσκαλό μου λοιπόν το γνώρισα τυχαία στο οδείο. Επιτρέπεται να αναφέρω τα οδεία, έτσι δεν έχουμε κάποια δυσκολία σε αυτά. Με τα πνευματικά δικαιώματα θέλω να πω. Στο Φιλιππονάκα λοιπόν. Τυχαία είχα πάει για μια άλλη συναυλία κατά λάθος. Δεν γινόταν αυτή η συναυλία. Ήταν λάθος μέρα, λάθος ώρα, λάθος πληροφορία. Αλλά γινόντουσαν οι εξετάσεις των πτυχίων και των διπλωμάτων του έτους της τάξης βυζαντινής μουσικής με δάσκαλο τον Λυκούργο Αγγελόπουλο. Συγγενικό μου, πολύ κοντινό πρόσωπο, ψάλτης. Πάμε! Όχι ρε άνθρωπε, λέω, δεν θέλω. Πάμε. Πήγαμε. Το ίδιο πρόσωπο, αφού μας κάλεσε ο δάσκαλος στο τέλος των εξετάσεων, στην αίθουσα, για το καθιερωμένο κέρασμα, για τις όμορφες εκείνες στιγμές, που δεν λείπαν ποτέ από την καθημερινότητά μας με το δάσκαλο, του λέω αυτού του ανθρώπου, κοίτα πόσα παιδιά είναι εδώ, πιτσιρίκια. Όλα πιτσιρίκια. Τώρα δεν είμαι, είμαστε όλοι η σιρούλα μου εδώ, κανένας πιτσιρίκι. Έχει περάσει ο χρόνος. Είμαστε πιο όριμοι. Και μου λέει, αν θες να μάθεις βυζαντινή, σε αυτόν να πας. Του λέω, το λες εσύ αυτό. Που έχεις εκφραστεί. Αυτός μου λέει, είναι ο μόνος που ξέρει. Και αυτά που ξέρει αυτός δεν τα ξέρει κανένας. Του λέω, εσύ το λες. Ήταν μιας άλλης άποψης για τους ομοίους του ιδίου κύκλου, όσοι καταλαβαίνουν. Πήγα κι εγώ, 19 χρονών κοριτσόπουλο, σε έναν κύριο που καθόταν σε μια καρέκλα, κουρασμένος ο άνθρωπος, και με την αφέλεια της ηλικίας του λέω, θέλω να μάθω κι εγώ βυζαντινή μουσική. Με κοιτάει με εκείνα τα καθαρά βλέμματα, τα αγγελοπουλικά που έλεγα εγώ πάντα, το βλέμμα το καθαρό του ανθρώπου, αν με καταλαβαίνετε, του ανθρώπου. Όσοι τον ζήσαμε, μάθαμε από αυτόν τι θα πει άνθρωπος. Να μάθεις, μου λέει.
Χαμογέλασε. Ναι, του λέω, αλλά ξέρετε, η οικογένειά μου δεν μπορεί, λέω, να πληρώσει άλλα χρήματα, γιατί και εγώ δουλεύω για να κάνω. Έκανα τότε τραγούδι, αρμονία, πιάνα, αυτά. Έκανα διάφορα. 19 χρόνια πρέπει να διαβάσεις, να σπουδάσεις. Πάμε για παρακάτω. Και θα ήθελα, του λέω, πολύ. Έχω ακούσει ότι εδώ στο Φίλιππο Νάκα δίνουν εξετάσεις και μπορώ να πάρω υποτροφία. Θα ήθελα πολύ να δώσω εξετάσεις και να πάρω υποτροφία. Και είναι και τα αδέρφια μου. Έχω δύο αδέρφια. Είναι και τα αδέρφια μου που θέλουν και καταλαβαίνετε είναι δύσκολο. Κοίταξε να δεις, μου λέει, υποτροφία εδώ δεν δίνουνε. Αλλά για τα αδέρφια σου υπάρχει η υποτροφία από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Οπότε φαντάζομαι, μου λέει, ότι αν πάρουν τα αδέρφια σου υποτροφία, μετά θα είναι πιο εύκολο εσύ να γραφτείς. Χάρηκα. Αλλάξαμε τηλέφωνα, μου δώσε οδηγίες. Θα πάτε στον Καρά να πάρετε τη μέθοδο. Θα χρησιμοποιήσετε το όνομά μου για να σας κάνουν έκπτωση. Μέσα σε 10 λεπτά αυτά όλα που σας λέω, έτσι. Δεν γνωριζόμασταν, αλλά όσοι τον ξέρουμε, ξέρουμε ότι αυτός είναι. Και έχω φύγει ευτυχής. Όχι, πριν φύγω, μου λέει, και επειδή ήταν Ιούνιος, αν θέλετε, μου λέει, γιατί τώρα το καλοκαίρι μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μάθημα στην Αγία Ειρήνη. Αρθείτε το Σάββατο μετά τον Εσπερινό να κάνουμε μάθημα. Θα έρθείτε στον Εσπερινό και την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία και μετά θα κάνουμε μάθημα. Μέχρι να έρθει το Σάββατο είχαμε πάρει και τα βιβλία, πήγαμε στον Εσπερινό, βρήκαμε τη διαδρομή, μπήκαμε στη Χρυσοσπηλιώτισσα, μπερδευτήκαμε, τα βρήκαμε, φτάσαμε στο Διευχόν λοιπόν. Μαγικά όλα αυτά που τα γνωρίζετε, φαντάζομαι. Ευτυχής όσοι τα ζήσαμε. Κατεβαίνει και ανοίγουμε τα βιβλία. Την πρώτη μέθοδο, ξέρετε, όταν ακούς ψαλτική, ακούς πολλά μελίσματα, πολλές ομορφιές της φωνής. Αλλά δεν στα εξηγούν όλοι ότι τα βλέπουν διαβασμένα. Και με ένα μαγικό τρόπο, όταν μου εξήγησε το πρώτο μάθημα, του λέω, δάσκαλε, εδώ κάτι κάνατε, του άρεσε. Και μου λέει, να σου πω, πήρε το μολυβάκι του, μου έδειξε τι κάνει η βαρία με τις αποστρόφους. Άνοιξε ο ουρανός. Ευτυχία. Επιτέλους κάποιος ασχολιόταν μαζί μου. Ξέρετε, είμαι κορίτσι. Και επειδή τα έχω τα χρόνια μου, εκείνη την εποχή η ψαλτική δεν ανήκε στις γυναίκες αν δεν ήταν μοναχές. Και η ατάκα που άκουγα από το σπίτι ήταν, τι θα το κάνεις εσύ ψάλτης, θα γίνεις ή παπάς. Ούτε ψάλτης ούτε παπάς έγινα. Είμαι όμως δασκάλα μουσικής και μαθαίνω τα παιδάκια που θα μπορούν να γίνουν και ψάλτες και ιερείς. Να μην τα πολυλογώ, τον επόμενο Σεπτέμβριο πήγαμε να γραφτούμε στο Δίος Καλκότα, του Νίκου Καλκότα, και όταν φτάσαμε εκεί μου λέει, πάτε απέναντι να γραφτείτε. Τα αδέρφια μου με την υποτροφία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πάω να γραφτώ κι εγώ, μου λένε το ποσό, λέω μισό λεπτό να πάρω τη μαμά μου. Παίρνω τη μαμά μου, παιδί μου, μου λέει, δεν υπάρχουν χρήματα τώρα, τι κάνεις. Άντε, όλο το καλοκαίρι το φάγαμε, πήγαινες εκεί, τράβαγες και τα αδέρφια σου, τι κάνεις. Βούρκωσα. Μάζεψα τα κουράγια μου, περάσαμε στο απέναντι κτίριο, ανεβήκαμε πάνω, μπήκαν τα αδέρφια μου μέσα, πού να πάω τώρα κλαμμένη και τι να του πω, που είχα τελειώσει τις δύο μεθόδους και είχαμε μπει στο αναστασιματάριο. Ότι σταματάω. Δεν τόλμαγα να το αναφέρω. Βγαίνει έξω, τι έχεις, μου λέει. κλαίω εγώ κανένα δεκάλεπτο. Μα πες μου, μου λέει, τι έχεις. Δεν μπορώ να συνεχίσω, δάσκαλε. Μα σου είπα εγώ, μου λέει, να πληρώσεις. Και κάπου εκεί σταμάτησε το κλάμα. Εδώ, μου λέει, που θα έρχονται τα αδέρφια σου, θα μπαίνεις και εσύ μαζί τους και θα σου κάνω μάθημα. Και 1,5 χρόνο κάναμε έτσι. Ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι υπάρχει άνθρωπος δίπλα μου και μπορώ να τον ακολουθήσω. Δύο εβδομάδες μετά μου έδωσε ένα πακέτο με παρτιτούρες και μου λέει, θα τα μάθεις αυτά. Ξέρετε, όταν ο δάσκαλός μου έλεγε, θα το μάθεις αυτό, με ένα μαγικό τρόπο το μάθαινες. Δεν είχε όχι, ούτε δεν μπορώ. Το έκανε εκείνος, στις άκρες των δαχτύλων του γινόντουσαν όλα. Ναι, και διαβατήριο έχεις. Τι, διαβατήριο έχεις. Νομίζω δεν ήξερα καν τι είναι αυτό τότε. Δεν νομίζω. Βγάλε ένα, μου λέει, και θα πάμε για συναυλίες.
Πήγα στη μαμά μου, της λέω, μαμά πρέπει να βγάλω διαβατήριο, τι είναι αυτό. Πήγαμε στην Ιταλία 10 μέρες, μια περιοδία πολύ ωραία και ανακάλυψα ότι δεν είναι μόνο ο εκκλησιαστικός χώρος που υπάρχει, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Τον επόμενο Σεπτέμβρη προσπάθησα να βρω μια δουλειά να καλύπτω τα έξοδα, γιατί ήταν πολύτιμος ο χρόνος αυτού του ανθρώπου για να τον καταναλώνω και να μου τον χαρίζει έτσι. Πολλά χρόνια μετά, και γι' αυτό έκανα αυτό τον πρόλογο και τελειώνω, πάλι με οικονομικές δυσκολίες, χρεώθηκα στο ΟΔΙΟ 5-6 μήνες. Με παίρνει, και ντρεπόμουν και να πάω για μάθημα στο τέλος. Με παίρνει τηλέφωνο λοιπόν, μου λέει, πού χάθηκες, δεν θα έρθεις για μάθημα? Του λέω, ναι, θα έρθω δάσκαλε, αλλά ξέρετε, ναι, δεν μπορώ τώρα, έλα, μου λέει, την Πέμπτη σε περιμένω. Πάω την Πέμπτη, προσπάθησα και να διαβάσω, γιατί με δυσκολίες πάνε πακέτο με πολλά πράγματα. Μπαίνω στην πόρτα λοιπόν και σηκώνεται, βγάζει από την τσέπη του ένα πακέτο με χρήματα και μου λέει, πήγαινε απέναντι να βρεις την κυρία, πώς τη λέγανε, Στέλλα, την ταμεία. Την κυρία Στέλλα, να της δώσεις αυτά τα χρήματα. Νόμος. Πάω απέναντι, μου λέει, περίμενε, θα σου δώσει και απόδειξη. Περιμένω να μου δώσει την απόδειξη. Παίρνω την απόδειξη και βλέπω το όνομά μου γραμμένο επάνω. Λέω, τι κάνατε, δεν είναι δικά μου. Λέω, ο δάσκαλος μου τα έστειλε, σας είπα ο δάσκαλος μου. Ναι, μου λέει, έχω συνεννοηθεί. Καταλάβατε τι έγινε. Αυτός ο άνθρωπος πλήρωνε το ΟΔΙΟ ώστε να πηγαίνω εγώ να μαθαίνω και να τον πληρώνει το ΟΔΙΟ το μερίδιο που θα έπαιρνε. Αυτός είναι ο δάσκαλός μου, αυτός είναι η μάνα και ο πατέρας μου. Δεν με γέννησε, αλλά με έμαθε να ζω και να σέβομαι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Είναι και κάποια άλλα πράγματα στο βιβλίο αυτό που αξίζει να ακουστούν. Ο Θεός να τον αναπαύει, με τους αγγέλους μαζί να είναι η ψυχούλα του και να έχουμε την ευχή του. Βλέπω τον Λεωνίδα που δάκρυσε και την κόρη του. Απλώς να συμπληρώσω, παίρνοντας αφορμή από αυτό που είπε η Μίρια, σε σχέση με τον όρο άνθρωπος, να αναφέρω κάτι που πιθανόν να μην είναι γνωστό. Όταν πλέον τον είχαν εγκαταλείψει οι δυνάμεις του και υπήρχε υποχρέωση για μια συναυλία, ανέθεσε τη διεύθυνση της χοροδίας σε ένα από τα μέλη της και εκείνος πέρασε κάτω και έγινε χοροδός για να μην ακυρωθεί η συναυλία. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Βέβαια η Μίρια μου ήταν χύμαρος, η αλήθεια είναι, και ίσως φανώ εγώ λίγο τυποποιημένος, αλλά επειδή έκανα κι εγώ αγώνα για να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου και τα συναισθήματά μου να τα ελέγξω, αποφάσισα να αποφύγω το αποστήθους, την αποστήθους αναφορά, και να μου συγχωρέσετε λίγο το ότι θα μιλήσω έτσι λίγο προετοιμασμένος. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, με μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας. Χαρά, γιατί η παρουσίαση του βιβλίου του αγαπητού Στέφανου στάθηκε αφορμή να συναντηθώ πάλι με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες από την ελληνική βυζαντινή χοροδία, με τους οποίους συμπορεύτηκα όταν τη διεύθυνε ο αείμνηστος δάσκαλός μας Λυκούρος Αγγελόπουλος. Συγκίνηση, γιατί ως ένας από τους ευεργετημένους μαθητές και εγώ του δασκάλου, μου δίνεται η ευκαιρία να αναφερθώ έστω και ακροθυγώς στην προσωπικότητα και το έργο του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη, του μεγάλου δασκάλου και κυρίως, όπως ήδη ακούστηκε, του μεγάλου ανθρώπου. Παραφράζοντας τον συγγραφέα, τον αγαπητό Στέφανο, θα ήθελα να πω ότι η ανάγνωση του βιβλίου του στάθηκε και για μένα ένα συναρπαστικό ταξίδι στις αναμνήσεις μου από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο. Και αυτό, πιστέψτε με, ειδικά για όσους υπήρξαν συνεργάτες στο έμνηστο δασκάλου, είναι ένας πράγματι σοβαρός λόγος για να διαβάσω το βιβλίο.
Ωστόσο, όπως και ο ίδιος ο Στέφανος αναφέρει, το βιβλίο του απευθύνεται και σε όσους δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το δάσκαλο. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου θα έρθουν σε επαφή με το έργο μιας προσωπικότητας που θα τους διδάξει και θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης στην προσπάθειά τους είτε να εμπνεύσουν άλλους συνανθρώπους τους, είτε να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο από το χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Ο Στέφανος, λοιπόν, κατορθώνει με λόγο λιτό και συνάμα μεστό να φωτίσει και να αναδείξει στον αναγνώστη του βιβλίου του την πολυσχηδή προσωπικότητα του δασκάλου, ο οποίος έκανε πράξη το ευαγγελικό παράγγελμα «Σου δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου». Αθόρυβα και άοκνα, όπως μας αφηγείται παραστατικά ο Στέφανος και όπως πολλοί από εμάς που βρισκόμαστε εδώ γνωρίζουμε, ο δάσκαλος προσέφερε σε όποιο μαθητή τον προσέγγιζε δωρεές, πνευματικές και υλικές. Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που μπορεί κανείς να διακρίνει στο βιβλίο είναι ότι ο δάσκαλος εφάρμοζε και ένα άλλο ευαγγελικό παράγγελμα. «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Με άλλα λόγια, ο Στέφανος, με το να συμπεριλάβει μαρτυρίες μαθητών του δασκάλου από την Αμερική, τη Ρουμανία, τη Συρία, τον Λίβανο, τη Γαλλία, προβάλλει ακριβώς και αυτή τη διάσταση του Αγγελόπουλου, ο οποίος στήριζε όσους ήθελαν να μαθητεύσουν κοντά του και κατάγονταν από άλλη χώρα, και έτσι ενίσχυε και τις κοινότητες των Ορθοδόξων πανταχού της γης με δασκάλους και ιεροψάλτες. Παρά την οικουμενικότητα του πνεύματός του, ο δάσκαλος δεν ξεχνούσε τον τόπο της καταγωγής του, τον πύργο Ηλίας. Εγώ είμαι από την Αμαλιάδα Ηλίας. Στο κεφάλαιο, λοιπόν, του βιβλίου «Άλλες ευεργετικές κινήσεις» πληροφορούμαστε για τη συμβολή του δασκάλου στην αναγνώριση της σχολής της Βυζαντινής Μουσικής Συντροπόλεως Ηλίας και για το ότι αμυσθή προσέφερε τις υπηρεσίες του στην εν λόγω σχολή για 20 έτη ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Ο Στέφανος, αγαπητοί μου, με λόγο πηγαίο, αυθόρμητο, κρυστάλλινο και βιωματικό, κατορθώνει να κερδίσει τον αναγνώστη του βιβλίου από τις πρώτες σελίδες της ανάγνωσης. Καταφέρει να διατηρήσει αμύωτο το ενδιαφέρον να διαβάσεις ολόκληρο το βιβλίο για να ανασύρεις από τη μνήμη σου αναμνήσεις και βιώματα, αλλά και για να γνωρίσεις μια προσωπικότητα πολύπτυχη. Επιτυγχάνει να σε συγκινήσει, ειδικά στον επίλογο όπου με τρόπο κινηματογραφικό παρουσιάζει τις αναμνήσεις από τα βιώματά του δίπλα στο δάσκαλο. Πράγματι, καθ' όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης νιώθεις ότι ο δάσκαλος θα εμφανιστεί από κάπου για να σε συμβουλεύσει, να σε παρατηρήσει, να αστειευτεί μαζί σου, να συζητήσει ένα θέμα μουσικό ή ακόμα και κοινωνικοπολιτικό. Θα μπορούσε ίσως κάποιος να αναρωτηθεί για το κατά πόσο ένα βιβλίο που έχει γραφτεί από κάποιον που έζησε από τόσο κοντά το δάσκαλο είναι αντικειμενικό. Κι όμως, ο Στέφανος παρουσιάζει το έργο και τη διαδρομή του δασκάλου, αλλά και τη σχέση του με τους μαθητές του, δίχως ίχνος υπερβολής και χωρίς να παρασυρθεί από το συναίσθημα. Βασισμένος πάντα σε μαρτυρίες, με επιμονή και μεθοδικότητα αναζήτησε τις πληροφορίες που καταγράφει, δίχως να ωραιοποιεί ή να εξδανικεύει τα όσα στοιχεία συνέλεξε, αλλά και όσα ο ίδιος βίωσε. Έτσι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το βιβλίο αυτό, επειδή διαθέτει τη δυναμική της αυθεντικότητας μιας προσωπικής μαρτυρίας, έρχεται να καλύψει ένα κενό στη βιβλιογραφία για το δάσκαλο. Για το δάσκαλο που, όπως εύστοχα έχει επισημάνει ο Λιβανέζος θεολόγος, φιλόλογος και ψάλτης Ρόνι Μπουσαμπά, δίδασκε ήθος και βιωτή. Και το ήθος αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο. Ανιδιοτελής αγάπη προς τους μαθητές του, ταπείνωση. Είχε πει κάποτε όταν ένας μαθητής τον ρώτησε αν μπορεί να τον αποκαλεί καθηγητή, «Ένας απλός δάσκαλος είμαι», συνήθιζε να λέει. Και το τρίτο, καλλιέργεια σχέσεων αγάπης και σεβασμού μεταξύ των μαθητών χοροδών. Σχέσεων που μας έκαναν να νιώθουμε τη χοροδία σαν οικογένειά μας. Το δάσκαλο ως άλλο πατέρα μας
που φρόντιζε να μας κρατάει ενωμένους με μια αδιαόρατη αλλά λεπτή και τόσο δυνατή κλωστή. Θα μου επιτρέψετε, επειδή, όπως σας είπα, αν έχω λίγο χρόνο ακόμα, να διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από τον επίλογο του Στέφανου, που θα τον δείτε ούτως ή άλλως. Λέει λοιπόν ο Στέφανος στο κλείσιμο του βιβλίου του: «Ο δάσκαλός μας Λυκούρος Αντελόπουλος ανέβασε τόσο ψηλά τον πήχη της τέχνης και της ευεργεσίας στο χώρο της βυζαντινής μουσικής, που δεν μπορώ παρά να νιώθω γι' αυτόν απέραντη ευγνωμοσύνη. Οι γνώσεις, οι συμβουλές και οι εμπειρίες που τόσο απλόχερα μου προσέφερε καθοδηγούν ακόμα και σήμερα κάθε μου βήμα στο χώρο της τέχνης. Ακολουθώντας το δικό μου καλλιτεχνικό μονοπάτι, συνεχίζω να αντλώ δύναμη από αυτά που μου δίδαξε, αλλά και από αυτά που ακόμα μου διδάσκει. Πριν γράψω τον επίλογο του βιβλίου, επισκέφτηκα το κέντρο της Αθήνας ένα ελαιόλουστο κυριακάτικο πρωινό μαζί με τη σύζυγό μου και τα παιδιά μας. Μίλησα στα παιδιά μου για ένα δάσκαλο που αγαπούσε τους μαθητές τόσο λίγοι. Βρέθηκα ξανά στην Αγία Ειρήνη Όλου και αυτή τη φορά βρήκα το δάσκαλο περιτριγυρισμένο από δεκάδες παιδιά. Προχώρησα δειλά-δειλά προς το αναλόγιο και αυτός μου χαμογέλασε και μου έκανε νόημα να πλησιάσω. Πήγα στο οδείο Νίκος Καλκώτας στα Πατήσια. Τον είδα σκυμμένο πάνω από ένα βιβλίο στο τραπεζάκι του να με περιμένει για το πρώτο μάθημα. Έψαλα με όλη μου τη δύναμη το Σε Υμνούμεν στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, ενώ αυτός σου κρατούσε μαζί με τον Αλέξη και τον Λεωνίδα. Έκλεισα συγκινημένο στα μάτια και ένα δάκρυ κυλούσε στο μάγουλό μου. Ένα ταξίδι 25 χρόνων είχε φτάσει στο τέλος του. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά δεν ήταν απλά ένα όνειρο. Ήταν η μοναδική αξιοθαύμαστη πραγματικότητα του δασκάλου μας, μια πραγματικότητα που μοιράστηκε αφιδώς με όλους τους μαθητές του. Ευεργετημένος και εμπνευσμένος, θα συνεχίσω να υπηρετώ τη βυζαντινή μουσική και να κυνηγώ τα όνειρά μου στον ευρύτερο χώρο της μουσικής. Κι αν, δάσκαλέ μου, μέσα στην τέχνη σ' ανταμώσω, δεν θα ξεχάσω να σου πω σε ευχαριστώ, σε ευγνωμονώ για όλα αυτά που μου έχεις δώσει, δεν θα είχα φτάσει μοναχός μου ως εδώ. Συγγνώμη για τη συγκίνηση, σας ευχαριστώ πολύ. Στέφανε, καλό τάξιδο. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι, πίστευα πάντα ότι ο δάσκαλός μου έχει προσφέρει πολλά. Μετά όμως από το θάνατό του, υπήρξε μια μεγάλη αποκάλυψη. Φοβήθηκα ότι θα την αποκαλύψει η Μίριαμ, αλλά ευτυχώς κρατήθηκε, πλησίασε, η οποία με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι του χρωστάω πολύ περισσότερα από όσα φανταζόμουν. Ο Λυκούρος Αγγελόπουλος είχε ευεργετήσει δεκάδες παιδιά, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε, και αυτό το κρατούσε κρυφό όσο ζούσε. Ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο πριν από περίπου 3 χρόνια, στα τέλη του 2020. Ήταν τότε που έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή και ο τελευταίος απόγονος της οικογένειας. Θυμάμαι ότι με αυτή την αφορμή περιέγραφα σε έναν φίλο από τη Χοροδία στιγμές που είχα ζήσει κοντά του τα παλιά χρόνια που ήμουν μαθητής του. Ο φίλος αυτός, όταν άκουσε αυτά που του περιέγραψα, είναι μαζί μας σήμερα αυτός ο φίλος, γύρισε και μου είπε: «Αυτά που λες, όχι μόνο είναι καλό να τα γράψεις, αλλά οφείλεις να τα γράψεις. Πρέπει να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό». Και έτσι ξεκίνησα να καταγράφω τις αναμνήσεις μου από το δάσκαλο, να ξεθάβω παλιές φωτογραφίες, να προσπαθώ να επαναφέρω στη μνήμη μου πρόσωπα και στιγμές. Επιβεβαίωσα πολλές λεπτομέρειες με άλλους μαθητές και συνεργάτες του. Έκανα έρευνα για να τεκμηριώσω μέσα από επίσημα αρχεία όσα έγραφα. Αναζήτησα ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά του σε διάφορες στιγμές της ζωής του. Εντόπισα, για παράδειγμα, έναν μουσικό που ήταν παρόν όταν ο Λυκούρος Αγγελόπουλος έδινε εξετάσεις για το δίπλωμα βυζαντινής μουσικής στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στους μεγάλους δασκάλους Δημήτριο Σουρλατζή και Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Γράφοντας το βιβλίο, έμαθα πληροφορίες για την καλλιτεχνική του πορεία, τις οποίες δεν είχα ξανακούσει, καθώς ο ίδιος ο δάσκαλος ποτέ δεν μιλούσε για τον εαυτό του και για τις επιτυχίες του. Γνώρισα έναν Λυκούργο Αγγελόπουλο που δεν γνώριζα μέχρι πρόσφατα. Γνώρισα τον Λυκούργο Αγγελόπουλο ως χοροδό στην παιδική χοροδία των Βασιλικών Ανακτόρων. Γνώρισα τον Λυκούργο Αγγελόπουλο ως χοροδό στη χοροδία του Φεστιβάλ Αθηνών και ως σολίστ
σε δεκάδες έργα σύγχρονης μουσικής όλων σχεδόν των συνθετών της εποχής του. Γνώρισα τον Λυκούργο Αγγελόπουλο στα στούντιο της Κολούμπια, στον Περισσό, όπου έκανε φωνητικά στα τραγούδια όλων των μεγάλων τραγουδιστών της εποχής, Νταλάρα, Μαρινέλα και λοιπούς. Ανατρίχιασα μάλιστα ακούγοντας ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα με τις φωνές του 30χρονου τότε Λυκούργου Αγγελόπουλου και του 22χρονου Γιώργου Νταλάρα, ένα τραγούδι που λογοκρίθηκε το 1971. Στο βιβλίο αυτό περιγράφω το παρασκήνιο από τη συγκεκριμένη ηχογράφηση, όπως μου το μετέφερε ένας μουσικός που ήταν παρόν στην ηχογράφηση και δυστυχώς δεν μπόρεσε απόψε να είναι μαζί μας. Ο Λυκούργος Αγγελόπουλος είχε μια ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική πορεία. Άφησε όμως τα πάντα στην άκρη και αφοσιώθηκε στη βυζαντινή μουσική, την οποία υπηρέτησε και μέσω της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας, που έφτασε σε 36 χώρες σε 4 ηπείρους, αλλά και μέσω της διδασκαλίας, αφήνοντας εκατοντάδες μαθητές που συνεχίζουν το έργο του εντός και εκτός Ελλάδος. Επέλεξα να γράψω ένα βιβλίο βιωματικό, όχι από την οπτική ενός ερευνητή βιογράφου, αλλά από την οπτική ενός ευεργετημένου μαθητή, ο οποίος στην καλλιτεχνική και επαγγελματική του πορεία επηρεάζεται σε κάθε βήμα από τον δάσκαλό του. Τολμώ να πω ότι κατά πάσα πιθανότητα η έστω και μικρή δική μου καλλιτεχνική πορεία που περιγράφω στο βιβλίο δεν θα υπήρχε αν δεν είχα μαθητεύσει δίπλα στον Λυκούργο Αγγελόπουλο. Σας καλώ λοιπόν να διαβάσετε το βιβλίο για να γνωρίσετε κι εσείς τον Λυκούργο Αγγελόπουλο ως δάσκαλο, ως καλλιτέχνη και ως ευεργέτη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που είστε σήμερα εδώ, ιδιαιτέρως τον Γιώργο Μπιλάλη και τον Αλέξανδρο Καραβάνη από τις εκδόσεις Ενπλό που με εμπιστεύτηκαν, τον διακεκριμένο ζωγράφο Αντώνη Τσακίρη που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, ο οποίος φιλοτέχνησε αφιλοκερδώς το σκίτσο του δασκάλου στο εξώφυλλο του βιβλίου. Αφού διάβασε κάποιες σελίδες του βιβλίου, μου είπε θα το κάνω δωρεάν γιατί με συγκίνησε αυτό που διάβασα. Τους ομιλητές, Ανδρέα Χρόνη, Μίρια Μαρίνου και Γιώργο Φουντά που είναι σήμερα μαζί μας. Και θερμές ευχαριστίες στον πατέρα Τίτο Γαρεφαλάκη που συνετέλεσε όσο κανείς στην τεκμηρίωση πολλών λεπτομεριών που περιγράφω στο βιβλίο. Σας ευχαριστώ.